Ευχαριστώ. Και εγώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε. Κύριε ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λικούδη, χρησιμοποίησατε μία πολύ έτσι, με έναν ευγενικό τρόπο μία λέξη ότι η κατάσταση είναι δυσάρεστη. Εγώ θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη στις εστίες και ενώ ξέρετε ότι δεν κακολογίζω τις προηγούμενες κυβερνήσεις σαν βασικό στοιχείο των δημόσιων δηλώσεών μου, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν παραλαμβάνεις εγκαταλελειμμένα κτίρια, το χειρότερο, το πιο δύσκολο είναι να βάλεις μπρος τη λειτουργία τους. Εδώ λοιπόν αυτά ήταν ξεχασμένα από θεούς και ανθρώπους. Και γι' αυτό επικεντρωνόσαστε στο τι πρέπει να γίνει τώρα και όχι στο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Είχαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις άμεσου χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, στο Πολυτεχνείο με τις σωληνώσεις για το ζεστό νερό, τους καυστήρες κτλ. Το κάναμε. Το ίδιο κάνουμε και σε άλλες εστίες. Να ξέρετε επίσης ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση σε όλες τις εστίες. Έχουμε πανεπιστήμια που τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ας πούμε τα Γιάννενα, η Κρήτη. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με την παλιά λογική που λέει να βρούμε χρήματα να κάνουμε εστίες. Προφανώς πρέπει να πάμε σε ένα πολύ πιο σύνθετο τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη πάμε στη σύντηση, όπου πολλές φορές ερχόμαστε και σε συνεννόηση με εστιατόρια σε μικρές πόλεις όπου είναι φοιτητές και γίνεται η σύντηση μέσα και από αυτή την συμφωνία που κάνουμε με αυτά τα εστιατόρια. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια νέα διοίκηση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που είναι ένας εποπτευόμενος φορέας που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης αυτών των εργολαβιών. Εμείς αυτό που θα θέλουμε είναι οι διαδικασίες αυτές στο βαθμό που είναι δυνατόν να πάνε στα ίδια τα πανεπιστήμια μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια και να έρθουμε σε δύο παράλληλες συνεννοήσεις. Πρώτον, τι κάνουμε με τα υπάρχοντα και τι κάνουμε μακροπρόθεσμα. Με τα υπάρχοντα έτσι όπως είναι τα πράγματα λειτουργούμε πυροσβεστικά. Αλλού επιτυχημένα, αλλού όχι επιτυχημένα, γιατί ξέρετε, με τις προκηρύξεις, με τις καθυστερήσεις, με τις ενστάσεις, με το ένα και το άλλο, πολλές φορές το πρόβλημα χειροτερεύει από αυτό που είχες από την αρχή πριν κάνεις τις προκηρύξεις. Η απάντηση μου λοιπόν είναι ότι έχουμε πάρει διάφορα μέτρα, ενώ πυροσβεστικά όπως σας είπα, έχουν λειτουργήσει. Δεν λύνει το θέμα της ποιότητας των εστιών, της ποιότητας, γιατί δεν μπορεί η εστία να είναι και ένα μέρος όπου εντάξει μπορεί να κοιμάσαι το βράδυ, αλλά όλες οι άλλες δυνατότητες που έχεις είναι σε μηδενικό επίπεδο, γιατί έχουμε να κάνουμε με φοιτητές που πρέπει να έχουν και μία ηρεμία και κάποιες συνθήκες να μπορούν να διαβάζουν για την επόμενη μέρα κτλ. Κτλ. Είναι ένα σχέδιο που κάνουμε μακροπρόθεσμα. Έχουμε ένα κονδύλιο όχι πάρα πολύ μεγάλο αλλά αρκετό για να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν έχουμε τα συνεργεία ή τις εργολαβίες που κάνουν αυτές τις αντιμετωπίζουν.